τώρα πώς περνάει τις πρώτες ώρες. Μα ναι, μας είπε σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο ότι ήταν εφιάλτης χθες το βράδυ. Ήταν η πρώτη μέρα. Είναι πρώτη μέρα στο σπίτι. Το πρώτο βράδυ στο σπίτι. Για πες. Ήταν εφιάλτης. Γιατί πήρε το μωρό, λέει, μου κάνει ερώτηση. Αυτά μου λέει όταν πεινάνε κλαίνε. Του λέω όλα. Βασικό. Το ίδιο. Γιατί μας θαυμάζει τώρα, εμένα και τον Ιχολίπτη μας θαυμάζει γιατί είμαστε πατέρες, δύο παιδιών. Ναι, ναι. Οπότε λέει, αυτό άρχισε να κλαίει. Οπότε λέμε πεινάει. Πάμε να το ετοιμάσουμε το γάλα, τα κάνει. Πάμε να το αλλάξουμε, γυρίζουμε με το μπάλα, κατουράει τα μούτρα του. Πάλι καθάρισμα και ήθελε τέσσερις αλλαξίες και είχα δύο. Και κάτι που να μου έλεγε πήγαινε κάνω αυτό, πήγαινε κάνω το άλλο. Είχε πολύ γέλιο. Ήταν. Η Κατερίνα διατάζει, έτσι. Όλες οι γυναίκες. Δεν είναι όλες οι γυναίκες. Σάσα μας. Έχω δει και δούλες εγώ. Εντάξει, το πρώτο παιδί νομίζω πάντα ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι. Ο γιος δεν κάνει λόγια μας να αλλάζει πάνω. Τι? Μάλλον δεν έχει αλλάξει ποτέ. Και τώρα αλλάξει ο άντρας πάνω. Δεν είναι μεγάλη πόντα σε αυτό. Μην το παρατραβάς. Πόσες πάντες. Μην το παρατραβάς. Πόσες πάντες. Ένα παιδί 10 χρόνων αλλάζει την πάνω. Σκληρών αλλάζει ο άντρας πάνω. Σε μένα δεν μ' αρέσει, παιδιά. Μια χαρά να σας αρέσει. Προφανώς, το έχουμε ξαναπεί, η αναλογία φροντίδας ενός παιδιού στο σπίτι. Είναι η γυναίκα. Έξω όμως το πας βόλτες και τα λοιπά, το πάει ο πατέρας. Και υπάρχει και ένα βασικό χρονικό διάστημα, νομίζω, γύρω στον ένα μήνα, που εμείς ακόμα δεν ξέρουμε, αλλά αυτές ξέρουν. Παιδιά, τώρα μιλάμε βλακίες. Τώρα, ένας πατέρας δεν μπορεί να καταλάβει τώρα ξαφνικά, ας πούμε, την γυναίκα την προετοιμάζει φύση 9 μήνες, ας πούμε, για το παιδί. Ο πατέρας μπορεί να καταλάβει. Βλέπει τη γυναίκα του να κοντρένει. Κοινικά το λέω, αλλά αυτή είναι μια αλήθεια. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι μέσα έχει παιδί. Έτσι δεν είναι. Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ μιλάω εξ ονόματος όλων των ανδρών. Ναι, ρε παιδί, μαλάνει φέι λήψη ένα Σαββατοκύριακο κάπου. Πάει στο πατρικό της, δεν πρέπει να αλλάξει πάνω στο μωρό. Έχει λήψη, παιδί, μα προφανώς πρέπει να λέει ψέματα. Είναι μοναχικός, πατέρας.